Φίλοι και φίλες του Άμπολα Σπορ, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου. Φιλοξενούμενος της σημερινής μας εκπομπής είναι ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου, η διακοπή του πρωταθλήματος τον βρήκε στη δεύτερη θέση του τρίτου ομίλου της γάμα κατηγορίας πίσω από την Αθλητική Ένωση Ηλίου. Μαζί μας έχουμε τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων του Συλλόγου, τον κύριο Γρηγόρη Δίνα. Γρηγόρη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Ζαφυρίου. Δυστυχώς έχουμε διακοπή του πρωταθλήματος και καραντίνα. Δυστυχώς έχουμε τη διακοπή. Θα ευχηθούμε όλοι να τελειώσει όσο πιο σύντομα γίνεται. Δυστυχώς αυτό μας... μας φρενάρει τις εξελίξεις στην ομάδα και τις άμεσες επόμενες κινήσεις μας. Βέβαια, συνάμα αυτό πιθανόν να μας βγάλει και πιο δυνατούς. Συνεχίζουμε τη δουλειά καθημερινά, θα έλεγα, και με την προσπάθεια που κάνουμε όλοι μας σαν ομάδα, σαν οικογένεια, που έχω ξαναπεί σε προηγούμενες δηλώσεις, πιστεύω ότι όλα καλά θα πάνε. Πάνω απ' όλα είναι υγεία, Γρηγόρη, να είμαστε υγιείς. Πάνω απ' όλα, κύριε Ζαφυρίου, είναι υγεία όλων μας και μετά όλα τα υπόλοιπα. Βέβαια, εμείς, σαν Γυμναστικό Σύλλογο Αμαρουσίου και σαν ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, πιστεύω ότι θέλουμε το καλύτερο. Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε ότι όλα θα τελειώσουν το συντομότερο δυνατόν και θα επιστρέψουμε στους αγωνιστικούς χώρους όσο πιο άμεσα γίνεται. Λοιπόν, η διακοπή του πρωταθλήματος σας βρήκε στη δεύτερη θέση πίσω από την Αθλητική Ένωση Ηλίου, η οποία Αθλητική Ένωση Ηλίου είναι αίτητη και είναι και η μοναδική ομάδα και στις τρεις κατηγορίες της ΕΠΣΑ που έχει διατηρήσει ακόμη ανέπαφη την αιστεία της. Δίκαια είναι η Αθλητική Ένωση Ηλίου στην κορυφή του τρίτου ομίλου, Γρηγόρη? Εγώ πιστεύω πως δίκαια πρωταγωνιστή, που είχα πει και στην προηγούμενη συνέντευξη μετά το τέλος του παιχνιδιού. Και εμείς από πίσω ακολουθούμε. Πιστεύω ότι έχουμε και εμείς μια ανταγωνιστική ομάδα και μπορεί πιθανόν, εάν δεν είχαμε αυτό το άτυχο αποτέλεσμα στον Προμηθέα, στον Ημιτό, να ήμασταν ισόβαθμοι. Κάνοντας τον απολογισμό, Γρηγόρη, στις 5 αγωνιστικές που έχουν διεξαχθεί, είστε ικανοποιημένοι από τη βαθμολογική συγκομιδή της ομάδας? Μου ανέφερες τώρα το μάτς με τον Προμηθέα. Ναι, είμαστε, πιστεύω, ικανοποιημένοι από την ομάδα μας, γιατί στο ποδόσφαιρο και γενικά στον αθλητισμό και οι ήττες είναι μέσα σε ένα παιχνίδι. Πιστεύω ότι είμαστε ικανοποιημένοι από τη συμπεριφορά και την εικόνα της ομάδας μας και πιστεύω ότι στη συνέχεια θα βελτιωθεί ακόμα προς το καλύτερο. Ο coach, ο Θωμάς ο Βοτσαΐδης, έχει δώσει κάποιο πρόγραμμα στους παίκτες να το τηρούν κατά τη διάρκεια της διακοπής? Από όσο γνωρίζω, ναι, έχει δώσει κάποιο ατομικό πρόγραμμα με αερόβια και κάποιες ασκήσεις εκεί που μπορούν να γίνουν εκτός γηπέδων, και πιστεύω ότι τα παιδιά όλα το ακολουθούν πιστά και βλαβικά. Μιλάς καθόλου με τους ποδοσφαιριστές? Μιλώ με τους ποδοσφαιριστές και περισσότερο με τον coach, τον Θωμά τον Βοτσαΐτη. Έχουμε άμεση επικοινωνία και επαφή σχεδόν καθημερινή, θα έλεγα, και μια πολύ καλή συνεργασία. Μπορούμε να πούμε ότι τα δύο αστέρια του Γυμναστικού Συλλόγου Αμαρουσίου είναι ο Νίκος ο Μπέκιος και ο Δημητριάδης? Κοιτάξτε να δείτε, για να είμαστε ειλικρινείς και δίκαιοι, διότι δεν θέλω να αδικήσω κανένα από τα άλλα παιδιά. Ο Νίκος ο Μπέκιος είναι γύρω στα 10 με 12 χρόνια στην ομάδα, είναι από τα σπλάχνα του Συλλόγου βγαλμένος. Πονάει πάρα πολύ την ομάδα, όχι ότι δεν το κάνουν και τα άλλα παιδιά, και έχει δέσει πολύ με τον Γιώργο τον Δημητριάδη, αυτό και μόνο. Λοιπόν, Γρηγόρη, βλέπω
βγάλατε καινούριες εμφανίσεις. Αυτή η εμφάνιση που φοράς είναι η νέα εμφάνιση της ομάδας, την οποία θα φορέσουν οι παίκτες με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Αυτή είναι η νέα εμφάνιση της ομάδας, η κύρια εμφάνιση της ομάδας, που θα αγωνιστεί για τα επόμενα παιχνίδια ως το τέλος του πρωταθλήματος. Έχουμε δύο χορηγούς, το Fast Market, τα καταστήματα Fast Market, ιδιοκτησίας του κυρίου Ιωάννη Μάρη και Αποστόλη Μάρη, τους οποίους ευχαριστούμε για την ενίσχυση, την οικονομική που δίνουν στο σύλλογο. Γρηγόρη, παρά τις δύσκολες περίοδο που διανύουμε, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να στηρίξουν τον αθλητισμό, το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και τις ομάδες της περιοχής τους, έτσι. Ναι, εγώ έχω βρει από τη στιγμή που ξεκίνησα να ασχολούμαι με τα κοινά της ομάδας, έχω βρει μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο, γενικά τον κόσμο του Μαρουσιού, είτε επιχειρηματίες είτε ιδιώτες, τους οποίους ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου και για τη τιμή που κάνουν και για την ομάδα, αλλά και περισσότερο για το πρόσωπό μου. Το Fast Market ήταν και ένας παλιός χορηγός στην ομάδα πάλι του τμήματος του ποδοσφαιρικού, ο κύριος Μάρης ο Γιάννης και ο κύριος Αποστόλης ο Μάρης, που όταν πήγα να τους προτείνω μια οικονομική ενίσχυση, όχι απλά δεν αρνήθηκαν, δεν μπορώ να πω ότι σε καμία στιγμή δεν δέχτηκαν αμέσως. Δέχτηκαν αμέσως, ναι. Πώς να το πω. Ήταν άμεσα θετική. Ήταν θετική στο να βοηθήσουν την ομάδα. Άρα το Fast Market είναι ο βασικός χορηγός του Γυμναστικού Συλλόγου Μαρουσίου. Το Fast Market αυτή τη στιγμή είναι ένα από τους βασικούς χορηγούς. Καθώς επίσης έχουμε και τα φροντιστήρια διακρότημα, την αλυσίδα φροντιστηρίων διακρότημα, τα καλύτερα φροντιστήρια της πόλης, τα οποία ευχαριστώ και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μανώλη Κουτσογιαννάκη και αυτόν με τη σειρά μου για την οικονομική ενίσχυση και αγάπη του που δείχνει για τον Σύλλογο, καθώς επίσης και την άριστη συνεργασία, καθώς και το Fast Market που είπα, για τη συνεργασία μας για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021. Άρα αυτή η εμφάνιση που φοράς τώρα είναι η νέα εμφάνιση της ομάδας, έτσι. Δεν την έχουν ξαναφορέσει οι παίκτες. Όχι, δεν την έχουν φορέσει ξανά οι παίκτες. Έχω εγώ την τιμή προς χάρη της συνέντευξης αυτής να τη φορέσω και να την προβάρω. Πιστεύω να είναι και γουρλίδικη που... Να χρησιμοποιήσω τον όρο που χαρακτήρισε εμένα γουρλίδικο ο κύριος Καπνόριζας στην πρώτη μας συνέντευξη και γνωριμία μας με το Άμπολα. Και αυτή είναι του τερματοφύλακα. Και αυτή είναι του τέρματος. Είναι του Δημήτρη του Καραστέργιου. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτή η εμφάνιση θα είναι η εγκίνηση στο... να πετύχουμε το κάτι παραπάνω από αυτό που έχουμε σχεδιάσει από την αρχή της χρονιάς. Το κίτρινο και το μαύρο είναι το σήμα κατά τεθέν του Γυμναστικού Συλλόγου Μαρουσίου, έτσι Γρηγόρη? Το κίτρινο και το μαύρο είναι το σήμα κατά τεθέν της ομάδας του Γυμναστικού Συλλόγου Μαρουσίου, του ιστορικού Γυμναστικού Συλλόγου Μαρουσίου, ενός από τα ιστορικότερα σωματεία της Ελλάδας, με έτος ίδρυσης το 1896. Ωραία, Γρηγόρη. Δεν ξέρω, θα ήθελα και τη γενική σου γνώμη για το πρωτάθλημα της γάμα κατηγορίας. Είσαι ένας νέος παράγοντας που για πρώτη φορά ασχολείσαι με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Τι εικόνα σχημάτισες για τη διοργάνωση του πρωταθλήματος της γάμα κατηγορίας? Είναι κάτι που σε ενόχλησε? Είναι κάτι που είπες ότι εκεί χρειάζεται κάποια βελτίωση? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ από μια εικόνα σύντομη που έχω αποκομίσει μέχρι στιγμής, βλέπω ότι τα σωματεία, παρότι ερασιτεχνικά, αγωνίζονται και αγαπάνε αυτό που κάνουν, υπό αντίξωες συνθήκες θα έλεγα, και πετυχαίνουν μέρα με τη μέρα
κάποιους από τους στόχους που έχουν βάλει, αν όχι όλους τους στόχους. Τα γήπεδα, οι αγωνιστικοί χώροι που συναντήσατε, Γρηγόρη. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θα σας πω, το γήπεδο της Πέφτης, από ό,τι γνωρίζετε, είναι καινούργιος ο Χλωοτάπητας. Ένα από τα γήπεδα που συνάντησα και δεν μου άρεσε, μου έκανε μια κακή εντύπωση, ήταν το γήπεδο του Πλάτωνα, στην Ακαδημίας Πλάτωνος που παίξαμε. Με τον Πλάτωνα όταν παίξαμε, το οποίο πιστεύω και πολύ φοβάμαι ότι θα το χαρακτήριζα ως λίγο επικίνδυνο σαν γήπεδο, και μήπως το θα απευχηθώ να μην αποφέρει τραυματισμούς στο άμεσο μέλλον. Η διαιτησία, Γρηγόρη, στα 5 παιχνίδια που έχετε αγωνιστεί. Κοιτάξτε να δείτε, από ό,τι σας είπα και στο παιχνίδι με την ΑΕ Ηλίου, εγώ είμαι άνθρωπος που δεν μου αρέσει να σταθώ και να μιλήσω για τη διαιτησία. Εγώ επιμένω σε αυτό που θα πω και πάλι για μια ακόμη φορά, στο ότι η διαιτησία άλλοτε θα σε παίξει καλύτερα, άλλοτε θα σε παίξει χειρότερα. Αυτός είναι ο ορισμός διαιτησίας. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο, κάτι λιγότερο. Ωραία. Γρηγόρη, ευχαριστούμε. Να ευχηθώ και πάλι να είμαστε υγιείς και όσο το δυνατόν, το συντομότερο δυνατόν, να επιστρέψουμε στο γήπεδο, να τα λέμε εντός του αγωνιστικού χώρου. Έτσι, Γρηγόρη. Ναι, κύριε Ζαφυρίου, και εγώ το ίδιο από τη μεριά μου θα ευχηθώ να τελειώσει αυτό που περνάμε όσο το γρηγορότερο δυνατόν. Να επιστρέψουμε στους αγωνιστικούς χώρους, που εκεί είναι η φυσική μας θέση, πιστεύω. Να πάρουν οι ομάδες πάλι μπροστά, γιατί οι ομάδες φοβάμαι ότι όσο και να δουλέψουν τα παιδιά με ατομικό πρόγραμμα, θέλοντας και μη, θα μείνουμε πίσω. Να επιστρέψουμε πάνω απ' όλα υγιείς και όλα καλά, και να φτάσουμε στο τέλος του πρωταθλήματος. Και η ευχή μου είναι να τα καταφέρετε στο τέλος της σεζόν, όποτε ξαναγίνει η επανέλεξη του πρωταθλήματος, να πετύχετε το στόχο της ανόδου στη Β κατηγορία, στη Β Αθήνας. Αυτό πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την ψυχή μου και την καρδιά μου. Αν θα το καταφέρουμε, θα είναι ένας στόχος ο οποίος θα ανεβάσει το σύλλογο, και το χρειάζεται ο σύλλογος, γιατί έχει πολλά χρόνια να ανέβει στη Β' Αθήνας να αγωνιστεί, και εγώ αυτό θα ευχηθώ και αυτό θα ήθελα μέσα μου. Απλά προσπαθούμε να κρατήσουμε χαμηλούς τόνους σε αυτό το κομμάτι, έτσι ώστε όταν έρθουν τα καλύτερα, να μας βρουν πιο προετοιμασμένους. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζαφυρίου. Καλό βράδυ.